Pestel.gr, Τιτάνας, είμαστε εδώ πέρα για να ρίξουμε μία ματιά στο build που κυκλοφόρησε για το Migo. Είναι το build το οποίο έχει κυκλοφορήσει με τον Chrome και πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Λοιπόν, φορτώνει από USB, αυτό σημαίνει ότι γενικά θα υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις, αλλά προς μεγάλη έκπληξη, εντάξει εδώ πέρα παίζουν τα γνωστά, αυτό που λέγαμε το USB, αλλά προς μεγάλη έκπληξη το Migo είναι πάρα πολύ γρήγορο. Έχει σχεδόν φορτώσει το λειτουργικό. Είναι μάλιστα τόσο γρήγορο που μου θυμίζει το Chrome OS. Λοιπόν, το δοκιμάζω σε ένα LG Netbook. Είναι το X120. Οπ, φόρτωσε κιόλας. Και αυτό ήταν. Σας έδειξα το μοντέλο του Netbook γιατί δεν είναι από τα συνιστόμενα για το τεστ του Migo και φάνηκε επειδή δεν αναγνωρίζει το Wi-Fi chipset. Το Ethernet όμως παίζει και πάμε να δούμε. Να πάρουμε μια μικρή γεύση για το πόσο γρήγορο είναι το Migo. Έχουν κάνει τρελή δουλειά στην Intel και στην Nokia. Όλα αυτά τώρα που βλέπετε τρέχουν μέσα από USB. Λοιπόν, δούμε λίγο τα networks. Αν πιάσει και το network πατάω. Δεν έχουμε music. Ναι, καθυστερεί γιατί ό,τι tab πατάω και θέλει να κάνει search διαβάζει από το USB stick. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει βρει την Ethernet, το Bluetooth, οι ρυθμίσεις που υπάρχουν και πάμε να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί στο status, applications, στο internet. Λοιπόν, ξεκινάει ο Chrome, φορτώνει πάρα πολύ γρήγορα τη σελίδα του Migo και πάμε να δούμε λίγο το pestaola.gr. Okay, καθώς συμβαίνουν όλα αυτά το USB δουλεύει ασταμάτητα, λογικό. Λοιπόν, όπως παρατηρείτε ο Chrome okay, παίζει και με τη μετάφραση, λέει ότι η σελίδα αυτή είναι στα ελληνικά και αν θέλετε να τη μεταφράσετε. Πολύ ενδιαφέρον. Άρα σημαίνει ότι χρησιμοποιεί τις τελευταίες build του Chrome. Πάμε full screen να τα βλέπουμε όλα και φυσικά να βλέπουμε ότι το διαφημίσεις με το flash παίζουν. Αυτό σημαίνει ότι παίζουν και όλα τα υπόλοιπα. Για να ρίξουμε μια ματιά λοιπόν στο YouTube και να δούμε πόσο καλά θα τα πάει στο βιντεάκι που κάναμε χθες για την κρυπτογραφία. Lights off. Λοιπόν, στα 360p το παίζει μια χαρά. 480p επίσης μια χαρά. Και ξαναλέω, όση ώρα συμβαίνουν όλα αυτά, το USB stick διαβάζει αυτά που έχει να διαβάσει. Λοιπόν, πάμε λίγο στα 720p HD. Μια χαρά. Λοιπόν, έχει ένα μικρό κόλλημα, αλλά αυτό είναι του laptop και όχι του Migo. Και θέλουμε exit. Λοιπόν, όπως λέτε, οι καθυστερήσεις. Λοιπόν, κάτι έχει πάει στραβά γιατί το escape από τον Chromium δεν πιάνει. Έπιασε το F11, ok. Αν πραγματικά αυτό είναι μια πρώτη γεύση από το Migo, δεν ξέρω τι θα δούμε στη συνέχεια και υποπτεύομαι ότι ο πόλεμος μεταξύ Nokia, Intel απέναντι από το Google για το Chrome OS θα είναι σημαντικός. Λοιπόν, όπως βλέπετε οι ρίζες του Linux είναι πανταχού παρούσες. Το email client του Migo είναι ο Evolution, πολύ συμπαθητικός και πολύ καλός θα έλεγα. Τι άλλο να ρίξουμε, να ρίξουμε μια ματιά στα applications. Υπάρχουν τα κλασικά εδώ πέρα, calculators και κουλουπού κουλουπού.
Games. Τώρα φανταστείτε ότι το netbook που χρησιμοποιώ, media, ας πούμε, media player. Κάτω και τη webcam μετά, αν την έχει αναγνωρίσει. Το netbook που χρησιμοποιώ έχει ένα Atom στο 1,6, δηλαδή είναι ο κλασικός Atom που όλοι χρησιμοποιούν. Φανταστείτε τι μπορεί να κάνει το Mingo σε ένα κινητό. Προφανώς δεν υπάρχει τίποτα εδώ πέρα γιατί το USB. Α, πολύ ενδιαφέρον ότι υπάρχει και το Last.fm. Χα. Λέει before. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Για να δούμε λίγο την κάμερα. Media. Αν η webcam παίξει. Όχι, δεν δίνει. Α! Wow. Την αναγνώρισε μια χαρά. Υπάρχει ένα lag. Αλλά. Wow. Αυτό είναι το Mingo. Μια γρήγορη ματιά και στα στατιστικά έχει αναγνωρίσει σκληρούς δίσκους, volume, μπαταρία, εντάξει, τα βασικά folder εδώ πέρα. Bluetooth το βρήκαμε, μπαταρία επίσης. Και για να κλείσει το Mingo, power button με αυτό το μηνυματάκι και σου λέει, έκανες λάθος ή θες να κλείσω το netbook. Του λέμε turn off και αυτό ήταν. Bye bye.